κύριε Βαγιονά, η συμφωνία με την Αίγυπτο φαίνεται να πυροδότησε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με την γείτονα χώρα. Έχουμε συμμάχους σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι ώρα με την ώρα δυσχεραίνει. Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή εμένα με προβληματίζει από τότε που έγινε βουλευτή και το ομολογώ. Ήταν από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε με τον τότε Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα υπήρχε και υφυπουργός εξωτερικών, ο Γιάννης Βαλιδάτης, ο οποίος είναι διεθνολόγος και ο οποίος είχε βάλει μπρος και την Ιταλία και την Αίγυπτο. Δυστυχώς, ναυάγησε η ιστορία γιατί τα θέλαμε όλα δικά μας. Όταν κάνεις τέτοιες διεθνείς συμφωνίες, ένα ποσοστό 2%, 3%, δεν λέει τίποτα μπροστά στο όφελος που θα έχεις. Για τόσο περίπου χάλασε η συμφωνία την εποχή εκείνη. Αυτό το εξαρνήθηκε πλήρως ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, πολλό δεν άλλον ο Πρωθυπουργός του χώρα που είναι από τότε βουλευτής και ξέρει τα πράγματα. Και τι έγινε? Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή έπρεπε να κλείσουμε τη συμφωνία με την Ιταλία. Τώρα αν για το κόκκινο αστακό λέει, ξέρεις, του δώσαμε 2 χιλιόμετρα θάλασσας παραπάνω, δεν κουτσένει γίδα από τα αυτή, λέμε στο χωριό μου. Δύσκολη δουλειά ήταν η Αίγυπτος. Και η Αίγυπτος έχει μεγάλο μέρος μουσουλμάνων. Και μάλιστα, αν ήταν κυβέρνηση μουσουλμάνων, τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα. Επήγε όμως, σύντομα, εντός του μηνός αυτού που τρέχει, να κάνουμε συντηρητή ΑΟΔ και τέτοιο διαμερισμού και με την Κύπρο, όπως έγινε και με την Ιταλία, όπως έγινε και με την Αίγυπτο. Διότι εδώ υπάρχει το μειονέκτημα του Λιβικού Συμφώνου, Τούρκου-Λιβικού, που δεν είναι σύμφωνο, διότι δεν υπογράφηκε από την κυβέρνηση της Λιβύης. Εκεί υπάρχουν δύο κυβερνήσεις, ο Χαφτάρ από τη μία και ο Πελάν από την άλλη. Αυτή λοιπόν, ο ένας έχει την κυβέρνηση και ο άλλος έχει τη διοίκηση. Άρα λοιπόν άκυρο από χέρι. Άρα η συμφωνία πρέπει να ισχύσει και πρέπει να την κυνηγήσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Ερντογκάν έχει κάνει πόλεμο με τη Συρία, κάνει πόλεμο με τη Λιβύη, κάνει πόλεμο με το Βόρειο Ιράκ. Πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα, ότι η Ελλάδα δεν είναι καμία από τις χώρες αυτές. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν δεχόμαστε πλέον αμφιθυμίες και αμφισβητήσεις και ουδετερότητα. Ουδετερότητα ναι, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.